Να πω μια κουβέντα μόνο για την εμβληματική δράση στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα μιας δράσης η οποία χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους πόρους μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και η οποία υποστήριξε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι πια μπόρεσαν και ανέπτυξαν ένα τεστ αντιγόνων, ένα rapid test εξαιρετικά υψηλής αποτελεσματικότητας. Ένα rapid test το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορεί να αρχίσει να παράγεται σύντομα και να διατίθεται σε τιμές εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία πρώτα και πάνω απ' όλα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί και στα ζητήματα που άπτονται του τομέα της υγείας να παράγει η ίδια τεχνογνωσία και να μην είναι εξαρτημένη από εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό. Θα δουλέψουμε μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί γρήγορα να παραχθεί το τεστ αυτό, γιατί όχι και στην Ελλάδα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο στη συνέχεια θα διατεθεί στην αγορά. Είναι όμως μια σημαντική επιτυχία, πρώτα και πάνω απ' όλα, των Ελλήνων επιστημόνων υπό την καθοδήγηση ενός πολύ άξιου και διεθνώς αναγνωρισμένου καθηγητή του κ. Γοργούλη.